Στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον κύριο Άρη Κεφαλογιάννη, είναι διευθύνων σύμβουλος της γνωστής εταιρείας ΓΕΑ, μια εταιρεία η οποία έχει φιλοξενηθεί αρκετές φορές από το SBC και είναι μια εταιρεία που μας κάνει περήφανους στο εξωτερικό. Πριν από λίγες ημέρες μάλιστα βρέθηκε και στο CIAL 2012 στο Παρίσι, όπου είναι και η μεγαλύτερη αγορά τροφίμων παγκοσμίως. Να συνδεθούμε με τον κύριο Κεφαλογιάννη λοιπόν. Καλή σας ημέρα κύριε Κεφαλογιάννη. Καλημέρα, καλημέρα. Πρόσφατα λοιπόν, όπως είπαμε, πριν από λίγες ημέρες βρεθήκατε και στο Παρίσι. Θα ήθελα έτσι να μας πείτε δύο λόγια για αυτή σας την εμπειρία και πώς βεβαίως οι τελευταίες εξελίξεις που έχουμε στην Ελλάδα σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο έχουν ενδεχομένως επηρεάσει τον τρόπο που βλέπουν τους ξένους επιχειρηματίες, τους Έλληνες μάλλον επιχειρηματίες στο εξωτερικό. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι όλη αυτή η τελευταία περίοδος έχει δημιουργήσει ένα πρόβλημα γενικότερα στην εικόνα μας στο εξωτερικό. Και την εικόνα των ελληνικών προϊόντων και των Ελλήνων επιχειρηματιών. Εμείς λέμε ότι δεν χάσαμε από τους υφιστάμενους πελάτες μας, αλλά οπωσδήποτε έχουμε μια δυσκολία να προσελκύσουμε νέους πελάτες στα ελληνικά προϊόντα με όλο αυτό το κλίμα. Η παρουσία βέβαια στη CIAL, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων παγκοσμίως, ήταν καλή. Ήταν καλή για την εταιρεία μας, ήταν καλή γενικότερα για το ελληνικό περίπτερο. Και βεβαίως ναι, να δίνεται η παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό. Ότι παρά τα όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό της χώρας, ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις εξακολουθούν και έχουν σημαντική παρουσία. Νομίζω ήταν μια καλή παρουσία που συντελεί στο να δώσει αυτή την εικόνα. Απ' την άλλη μεριά βέβαια παρακολουθούμε την επικαιρότητα με κομμένη την ανάσα. Γιατί θα μπορούσε να πει κανείς ότι για μια κατεξοχήν εξαγωγική εταιρεία όπως είμαστε εμείς με 83% των πωλήσεών μας να γίνεται στις διεθνείς αγορές, ότι ακόμα και μια ενδεχόμενη επιστροφή στη δραχμή θα μπορούσε να μας ευνοήσει. Ωστόσο, εμείς δεν το πιστεύουμε αυτό. Μιας και αναφέρεστε στην εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρείας, κύριε Κεφαλογιάννη, έχει αυξηθεί στο 83% το ποσοστό. Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω είναι αν σε αυτή την πρακτική, την πολιτική που έχετε ακολουθήσει, συνέβαλε η οικονομική κρίση ή αν ήταν ευθύς εξ αρχής ο προσανατολισμός της εταιρείας σας, το να είναι περισσότερο εξαγωγική. Αυξήθηκε με το όραμα επώνυμο τυποποιημένο branded ελληνικό προϊόν στις αγορές όλου του κόσμου. Άρα ο στόχος μας εξ αρχής ήταν οι διεθνείς αγορές. Και μάλιστα την πρώτη πενταετία της ιστορίας μας, από το 1995 μέχρι το 2000, ήμασταν 100% εξαγωγικοί. Μετά μπήκαμε και στην ελληνική αγορά. Υπήρχαν κάποια προβλήματα που αντιμετωπίσατε κατά την είσοδό σας στις αγορές του εξωτερικού, γιατί υπάρχουν πολλοί επιχειρηματίες που μας παρακολουθούν και σκέφτονται βεβαίως να γίνουν πιο εξωστρεφείς οι επιχειρήσεις τους. Τουλάχιστον να μας δώσετε τη δική σας εμπειρία. Τα προβλήματα είναι συνυφασμένα με το μεγάλο ανταγωνισμό που υπάρχει στο διεθνή στίβο. Νομίζω ότι οποιοδήποτε έχει ένα πολύ καλό κόνσεπτ, έχει ένα προϊόν το οποίο είναι πραγματικό value for money σε αυτό που προσφέρει στο διεθνή καταναλωτή και έχει υπομονή και επιμονή, μπορεί να μπει στις διεθνείς αγορές. Μάλιστα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα είδαμε μεγάλες εταιρείες να αποχωρούν από την Ελλάδα και να μεταφέρουν την έδρα τους στο εξωτερικό. Έχει γίνει μεγάλος λόγος τόσο για την Coca-Cola όσο και για την εταιρεία Φάγε. Εσείς πώς είδατε αυτή την κίνηση και αν βεβαίως η δική σας εταιρεία θα σκεφτόταν να ακολουθήσει κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε, εμάς βασικό συστατικό στοιχείο και του οράματος της εταιρείας αλλά και αυτό το οποίο πρεσβεύουμε στο εξωτερικό είναι αυθεντικό ελληνικό προϊόν. Άρα δεν μπορούμε ούτε τις παραγωγικές μας εγκαταστάσεις να τις μεταφέρουμε εκτός Ελλάδας, αλλά ούτε και τη διοίκησή μας, γιατί χάνεται ένα συστατικό στοιχείο της εταιρείας και των προϊόντων μας, η αυθεντικότητα. Άρα δεν αντιμετωπίζουμε κάτι τέτοιο. Θα μείνουμε εδώ και θα παλέψουμε για να προωθήσουμε τα προϊόντα μας και να καθιερώσουμε διεθνώς τα αυθεντικά ποιοτικά ελληνικά προϊόντα. Οπωσδήποτε όμως η κίνηση αυτών των δύο μεγάλων εταιριών ακούστηκε διεθνώς, προβλημάτισε και απομακρύνει ενδεχόμενους επενδυτές από την είσοδό τους σε ελληνικές εταιρείες. Και πολλοί είπαν ότι είχε και συμβολικό χαρακτήρα, ότι δείχνει ότι ούτε οι ίδιες οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν στηρίζουν την Ελλάδα, πόσο μάλλον να προσελκύσουμε επενδύσεις από το εξωτερικό. Να επανέλθουμε τώρα στην εταιρεία ΓΕΑ. Είχατε μέσα στη χρονιά μια καινούργια συνεργασία με τα προϊόντα Κρόκου Κοζάνης. Να μας πείτε σε τι φάση βρίσκεται αυτή η συνεργασία. Είναι μια συνεργασία μεταξύ δύο ελληνικών
ιδιωτικών επιχειρήσεων και πιστεύετε ότι τέτοιου είδους συνεργασίες κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων σε αυτή την οικονομική κρίση που διανύουμε? Νομίζω ότι η συνέργεια και η συνεργασία είναι κάτι το οποίο μόνο θετικά μπορεί να προσδώσει και στην ελληνική οικονομία και στις συνεργαζόμενες εταιρείες. Για μας δεν είναι μία συμφωνία, έχουμε υπογράψει 6 συμφωνίες. Όλες με εξαιρετικές ελληνικές εταιρείες και όλες στη λογική της δημιουργίας εξαγωγικών προϊόντων. Συνεργαζόμαστε, δημιουργούμε προϊόντα με dual branding με τις εταιρείες αυτές σε απόλυτα ισότιμη βάση και τα βγάζουμε εκτός Ελλάδας μέσω του Διεθνούς Δικτύου Διανομής της ΓΕΑ. Μάλιστα. Τι θα συμβουλεύετε λοιπόν κάποιον που θα ήθελε να επιχειρήσει και να κερδίσει το στοίχημα της εξωστρέφειας? Όπως είπα και πριν, χρειάζεται όραμα, χρειάζεται ένα καλό προϊόν σε σωστή σχέση ποιότητας τιμής που έχει αποτιμήσει σωστά το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα και από εκεί και πέρα χρειάζεται υπομονή και επιμονή. Οι συνεργασίες πάντως και το κόνσεπτ αυτό που έχουμε ξεκινήσει βοηθάει και τίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Τώρα, κλείνοντας κύριε Κεφαλογιάννη, για να σας αποδεσμεύσουμε κιόλας, έτσι να μας δώσετε κάποια στοιχεία, όσα μπορείτε βεβαίως να ανακοινώσετε, για το ποια θα είναι τα άμεσα σχέδια της εταιρείας που θα δούμε και από το 2013 και βεβαίως πώς εκτιμάτε ότι θα διαμορφωθούν τα οικονομικά σας αποτελέσματα στην τρέχουσα χρονιά. Η τρέχουσα χρονιά ήταν μια χρονιά που χτίσαμε πάρα πολύ σε υποδομή, κάναμε τις καινούργιες συμφωνίες για τα dual branding, μπήκαμε σε καινούργιες αγορές, ξεκινήσαμε την είσοδό μας σε καινούργιες αγορές όπως Βραζιλία, Ιταλία και άλλες σημαντικές αγορές. Και πάνω απ' όλα προετοιμάσαμε ένα πορτοφόλιο από αυθεντικά ελληνικά προϊόντα μέσω των συνεργασιών. Βλέπουμε τον επόμενο χρόνο με μεγάλη αισιοδοξία. Υπολογίζουμε ένα τζίρο της τάξης περίπου των 15 εκατομμυρίων ευρώ από περίπου 11.200 με 11.300 που θα τελειώσουμε φέτος. Μάλιστα. Η εταιρεία είναι κερδοφόρα, προχωράει σταθερά, είμαστε υγιείς και βλέπουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Βέβαια, μας προβληματίζει η πολιτική αστάθεια που υπάρχει και όπως είπα, παρακολουθούμε με κομμένη ανάσα την επικαιρότητα. Μάλιστα. Κύριε Κεφαλογιάννη, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία και καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ.